Μετά από πόσα χρόνια ήρθατε στο γήπεδο της Τούμπας? 35. Θα μας πείτε λίγο την ιστορία σας, πώς ξεκινήσατε στον ΠΑΟΚ? Ξεκίνησα το 1965 μέχρι το 1970. Ήμουνα βασικός τέλεχος εκείνη την περίοδο. Είχε 30 παιχνίδια και στα 30 ήμουνα παρόν. Είχα πάθος για την ομάδα, την αγαπούσα και την αγαπώ πάρα πολύ. Πώς ήρθατε από την Καστοριά, ποιος μεσολάβησε για να έρθετε στον ΠΑΟΚ? Δεν το γνωρίζω. Ήταν οι παράγοντες της Καστοριάς. Πώς το οργανώσαν εκείνοι δεν το γνωρίζω εγώ. Και όταν ήρθατε εδώ, τι αντιμετωπίσατε, πώς ήταν το κλίμα και πώς σας φάνηκε ο ΠΑΟΚ? Εγώ, το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Ήμασταν σαν αδέρφια οι συμπαίκτες μου. Όταν πρωτοήρθα και είχε νεομεταγραφέντες και παλιούς παίκτες, ο προπονητής έκανε δύο εντεκάδες και είπε «Οι παλιοί παίκτες από εδώ, οι νέοι από εκεί». Πήγα, έπαιξα ένα ημίχρονο με τους νέους, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκα με τους μεγάλους. Και από εκείνη την ημέρα δεν ξαναπήγα στους μικρούς, ήμουνα βασικός τέλεχος του ΠΑΟΚ. Με ποιο συμπαίκτη σας ήσταν πιο κοντά και αγωνιστικά και εκτός γηπέδου? Παρέα έκανα με τον Χαραλαμπίδη, τον Ονούφριο. Με τον Σαράφη, παράδειγμα, είχαμε σχέσεις. Με τον Κούδα, τον Παρίδη, τον Δημήτρη, τον Χρήστο, τον Τερζανίδη. Όταν έρχονται στην Καστοριά, έρχονται και με βρίσκουν οι άνθρωποι. Δεν είχαμε, ήμασταν μια οικογένεια. Ποιος αγώνας σας έχει μείνει αξέχαστος? Εγώ ο αγώνας είπατε με τον Ολυμπιακό. Ήμουν ο φωνέας του Ολυμπιακού. Τώρα ισχύει, δεν ισχύει. Εγώ τους έβαλα 7 γκολ στο πρωτάθλημα και 2 γκολ. Τότε ήταν κύπελο εκθέσεων. Τώρα το ονομάζουν Europa League και αυτά. Και 2 εκεί 9 γκολ σε 5 χρόνια. Κάθε φορά δηλαδή με τον Ολυμπιακό είχατε... Δεν σας πειράζανε γι' αυτό, δεν λέγανε κάτι? Το Καραϊσκάκι μέσα έβαλα γκολ, κερδίσαμε με 1-0. Και εδώ μέσα. Και εδώ μέσα. Τι είχε γίνει? Ήταν ένας αγώνας που οι φίλαθλοι είχαν έρθει από πολύ νωρίς. Είχε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα. Έβαλα 2 γκολ εκείνη την ημέρα. Ήταν το 67. Το 70 χάσαμε. 2-1 ή 1-0. Ήμουνα ο κορυφαίος του γηπέδου. Και ο κόσμος έλεγε «Μπράβο Ανέστη» και κατηγορήσε τους συμπαίκτες μου, τους άλλους. Αυτά μου μείνανε στην καρδιά μέσα. Κάτι που σας έχει μείνει, κάποιο σκηνικό χαραγμένο στη μνήμη? Χαραγμένο έχω τον Σπυρίδωνα, ο οποίος με έδωσε μία κλωτσιά και μ' άφησε ένα μήνα απόξω. Ο τραυματισμός σε όλη την καριέρα και στην Καστοριά που έπαιζα ήταν αυτός, ένα μήνα εκτός ομάδος. Άλλο τραυματισμό δεν έχω πάθει, όχι θλάση, όχι μάση και αυτά. Τίποτα. Ήμουνα σκυλή. Η ευχή σας για τον ΠΑΟΚ? Εύχομαι να πάρει το πρωτάθλημα στο Europa League, να περάσει, να πάει παρακάτω και το οικονομικό θα είναι καλύτερο. Μπορεί να φτάσει και μέχρι τον τελικό. Εγώ το εύχομαι. Τώρα αν το καταφέρουν είναι... δικό της θέμα.